Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων περιόδων, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μετά την πανδημία του 2009 η εποχική γρίπη έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά εποχικής έξαρσης και εμφανίζεται τους χειμερινούς μήνες κάθε χρόνο με μία μορφή επιδημίας, ώστε να μπορούμε πλέον να χαρακτηρίζουμε ότι υπάρχει εποχική επιδημία. Για το χειμώνα του 2018 και 2019, δηλαδή από την 40η εβδομάδα του 2018 μέχρι την 5η εβδομάδα του 2019, έχει επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο και έχουμε διαπιστώσει ότι εμφανίζεται με αυξημένη δραστηριότητα, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα πλαίσια της αναμενόμενης για την εποχή δραστηριότητας. Πριν μιλήσουμε όμως για την αυτή καθ' αυτή την νόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία παρατήρηση που θα επιθυμούσα να είναι και το μήνυμα αυτής της συζήτησης, που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό. Θα πρέπει να τονίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ο μοναδικός τρόπος πρόληψης και ο πιο αποτελεσματικός είναι ο εμβολιασμός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να προστατεύσει τον πληθυσμό από την επιδημία της γρίπης και από την νόσηση πέραν του εμβολιασμού. Αυτό θα πρέπει να μείνει σε όλους τους πολίτες σαν ένα βασικό μήνυμα από αυτή τη συζήτηση, έτσι ώστε να έχουμε από εδώ και στο εξής τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε σχέση με την επίπτωση αυτής της ασθένειας. Επί της ουσίας τώρα η γρίπη είναι μια γνωστή νόσος η οποία έχει προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα. Με τον όρο γρίπη ο πολλής κόσμος αντιλαμβάνεται μια γενική κατάσταση που είναι συνώνυμο και άλλων παθήσεων που εκφράζονται με τα ίδια συμπτώματα με αυτά της γρίπης. Με την αυστηρή όμως ιατρική έννοια του όρου, όταν λέμε γρίπη, εννοούμε την νόσο που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης, οι οποίοι είναι τρεις. Είναι ο Α, ο Β και ο Σ. Η πιο συχνή αιτία της γρίπης είναι ο Α και ο Β, ενώ πολύ σπάνια είναι ο τύπος Σ. Έχουμε ακούσει τελευταία ότι χαρακτηρίζουμε τους ιούς της γρίπης με τους όρους ή τα 1N1 ή τα 3N5 και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία. Έτσι, για ενημέρωση της κοινωνίας, αυτά έχουν να κάνουν με κάποιες πρωτεΐνες που βρίσκονται στην κάψα των ιών και καθορίζουν το στέλεχος. Δεν έχουν καμία σημασία ιδιαίτερη σε ό,τι αφορά την ενημέρωση της κοινωνίας. Τώρα, πώς μεταδίδεται η γρίπη? Η γρίπη μεταδίδεται με το μέσο των σταγονιδίων, τα οποία παράγονται από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα, προσβάλλοντας τους γύρω ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο άμεσο περιβάλλον του ασθενούς που πάσχει. Μπορεί όμως να μεταδοθεί και από σταθερές επιφάνειες ή αντικείμενα, τα οποία είναι μολυσμένα, καθώς όταν κάποιος ακουμπήσει αυτά τα μολυσμένα αντικείμενα και στη συνέχεια έρθει σε επαφή με τα μάτια του, φέρει τα χέρια του δηλαδή στα μάτια, στο στόμα ή στη μύτη, έχει πιθανότητες να νοσήσει. Η μεταδοτικότητα της γρίπης από έναν άρρωστο που πάσχει ξεκινάει περίπου μία μέρα πριν από τη νόσηση και διαρκεί περίπου μία εβδομάδα αφού νοσήσει. Τα συμπτώματα τώρα της γρίπης. Τα συμπτώματα της γρίπης λίγο ως πολύ είναι γνωστά στην ευρύτερη κοινωνία και είναι αυτά τα γενικά συμπτώματα που συνίστανται στον υψηλό πυρετό, στην κεφαλαλγία, σε συμπτωματολογία από το ανώτερο αναπνευστικό που είναι η καταρροή και ο πονόδεμος, σε γενική κακουχία που μπορεί να εκφράζεται με έντονους πόνους στους μυς και στις αρθρώσεις, ακόμα και συμπτώματα από το γαστρικό σύστημα. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι στους ενήλικες δεν εμφανίζονται συχνά συμπτώματα από το γαστρικό σύστημα όπως είναι η ναυτία, ο έμετος και οι διάρειες, κάτι που το βλέπουμε πιο συχνά στα παιδιά. Δηλαδή, όταν ένα παιδί νοσήσει από τη γρίπη, θα εκφραστεί περισσότερο με συμπτωματολογία από το γαστρικό, που είναι η ναυτία, οι διάρειες και η έμετη, και λιγότερο από το αναπνευστικό. Το αντίθετο συμβαίνει με τους ενήλικες. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να συνυπάρχουν σε άλλοτε άλλο βαθμό ή να είναι σε κάποιον αριθμό από όσα είπαμε ή όλα μαζί. Σημασία έχει όμως να ξέρει ο πληθυσμός ποια από αυτά τα συμπτώματα και πότε θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Δεν είναι πάντα
τα ίδια συμπτώματα που πρέπει να δώσουν, να χτυπήσουν το καμπανάκι στον ασθενή, ο οποίος θα απευθυνθεί στον γιατρό του. Και η διαπίστωση αν μία νόσηση από γρήπη είναι σε επικίνδυνο στάδιο, συνίσταται στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Δεν μπορούν να αναφέρουν ότι πάσχουν και νιώθουν άσχημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια αυξημένη επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά τα παιδιά και να τα παρατηρούμε συνεχώς. Και τι θα προσέχουμε? Θα προσέχουμε τον πυρετό όταν αυτός είναι υψηλός και επιμένων και παρουσιάζει ανθεκτικότητα στα αντιπυρετικά. Θα προσέχουμε να μην εμφανίζουν υπνηλία και μείωση της δραστηριότητές τους, δηλαδή αν σταματήσουν να παίζουν και είναι συνέχεια λιθαργικά. Αν αρνούνται να φάνε το φαγητό τους, αν παρουσιάζουν αντίθετα διέγερση και ανησυχία ή ακόμα σπασμούς ή έντονες και μαζικές διάρειες και εμέτους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθούν οι γονείς στους γιατρούς. Σε ό,τι αφορά τους ενήλικες, τα πράγματα είναι πιο απλά. Το σύμπτωμα το οποίο θα πρέπει να μας ενεργοποιήσει είναι ο υψηλός και ανθεκτικός πυρετός, παράλληλα με δύσμια. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να συνοδεύεται και από πόνο στο στήθος ή αν ένας ασθενής έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, όπως είναι ο ζαχαρόδης, διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια, βροχικό άσθημα και άλλα, αυτά τα νοσήματα επί σοβαρής γρίπης επιδεινώνονται. Οπότε μπορούμε με βάση αυτά τα κριτήρια να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε ότι πρόκειται για γρίπη σοβαρής μορφής και να απευθυνθούμε σε γιατρό για να πάρουμε την κατάλληλη θεραπεία. Πρέπει να παίρνονται εγκαίρως, διότι αν περάσουν 2-3-24 ώρα η δράση τους και η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται και έχουν ιδιαίτερη αξία και ωφελημότητα, διότι μπορούν να προλάβουν αφενός με να θεραπεύσουν την ίδια τη γρίπη, αλλά να προλάβουν και τις πιθανές επιπλοκές. Ένας ασθενής που νοσήσει από γρίπη μπορεί να παρουσιάσει πνευμονία από αυτή καθ' αυτή την νόσο, δηλαδή τον ιό της γρίπης, που είναι μια ιογενής πνευμονία, να επιπλακεί με μικροβιακή πνευμονία, οπότε χρειάζεται και αντιβιωτικά για τα κοινά μικρόβια, και συνήθως, όπως είπαμε και προηγουμένως, να επιδεινωθούν τα υποκείμενα νοσήματα, ζαχαρόδης, διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια, βροχικό άσθημα, κακοήθειες, είναι ασθενείς, είναι οι έγκυες γυναίκες, είναι οι λεχοίδες, είναι παιδιά τα οποία έχουν χρόνια νοσήματα και παίρνουν φάρμακα και οποιοδήποτε άλλος άρρωστος έχει ένα χρόνιο νόσημα το οποίο τον καθιστά ευαίσθητο και ευάλωτο σε σχέση με τον γενικότερο πληθυσμό. Για να κλείσουμε την συζήτησή μας και να επανέλθουμε στο αρχικό μήνυμα το οποίο είπα ότι είναι σε σχέση με την πρόληψη, ότι ο μόνος και αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της γρίψης είναι ο εμβολιασμός, θα πρέπει να μιλήσουμε για το εμβόλιο, να πούμε δηλαδή κάποιες πληροφορίες σχετικές με το εμβόλιο. Πρέπει να ξέρει ο πληθυσμός ότι η γρίπη ξεκινάει από τον Οκτώβριο και διαρκεί μέχρι τον Μάρτιο, με τους μήνες Ιανουάριο να αυξάνει τη δραστηριότητά του και Φλεβάριο-Μάρτιο να κορυφώνει τη δραστηριότητά της. Το εμβολιασμός πρέπει να γίνεται μεταξύ του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, έτσι ώστε να προλάβει ο ασθενής να αποκτήσει ανοσία, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να αναπτυχθούν αντισώματα χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες. Δεν είναι απαραίτητη η επαναληπτική δόση στο εμβόλιο. Όταν ένας ασθενής έχει νοσήσει από τη γρίπη, προκειμένου να προστατεύσει ο ίδιος τον εαυτό του από ενδεχόμενες επιπλοκές, αλλά και να προστατεύσει και το περιβάλλον του από μετάδοση, πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα. Αυτά αφορούν τα ατομικά μέτρα που αφορούν την υγεία του είναι η ξεκούραση, είναι η καλή διατροφή, η καλή ενυδάτωση και τα φάρμακα τα οποία θα του έχει χορηγήσει ο γιατρός ανάλογα με την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως την πρόληψη της μετάδοσης, πρέπει να διατηρήσει μια σοβαρή προσπάθεια απομόνωσης από τους γύρω του, να φροντίζει να φοράει μάσκα για να μην εκπέμπει στα γονίδια, να πλένει συχνά τα χέρια του και να αποφεύγει να κουμπάει κοινόχρηστες επιφάνειες αφού προηγουμένως έχει φθαρμιστεί ή έχει φέρει τα χέρια του σε επαφή με κρίσεις από το ανώτερο αναπνευστικό και τα έχει μολύνει.
Σε ό,τι αφορά τώρα ομάδες όπως είναι στο γενικό πληθυσμό, όπως είναι κλειστές ομάδες που είναι σχολεία, στρατόπεδα, άλλοι χώροι εργασίας όπου είναι κλειστοί και αναγκάζονται οι άνθρωποι να έρχονται σε συγχρονισμό, ένας ο οποίος είναι ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει να πηγαίνει στην εργασία του για το διάστημα που, όπως είπαμε προηγουμένως, περίπου μια εβδομάδα από την νόσησή του, γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος είναι μεταδοτικός. Υπάρχει μια συστηματική επιδημιολογική επιτήρηση για το συγκεκριμένο νόσημα τόσο από τα νοσοκομεία όσο και από το ΚΕΠΝΟ. Καταχωρείται σε εβδομαδιαία βάση μέσα σε μια έκθεση, η οποία παρουσιάζεται σήμερα, μάλιστα είναι να παρουσιαστεί και η επιδημιολογική επιτήρηση που αφορούσε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, δεν είχαμε κανένα θανατηφόρο κρούσμα. Έχουμε στείλει κάποια δείγματα στο Παστέρ. Μας έχουν έρθει 2 θετικά, 1 αρνητικό, και σε ό,τι αφορά τους ενήλικες. Περισσότερα δείγματα θετικά έχουμε στο παιδιατρικό τμήμα, τα οποία όμως προέρχονται από ιδιωτικά εργαστήρια της πόλης μας, που και αυτά κάνουν κάποια τεστ, τα οποία όμως δεν έχουν την ίδια αξιοπιστία που έχουν τα τεστ που κάνει το Ινστιτούτο Παστέρ.